στα χέρια της Αβραμίδου το τρόπαιο. Εδώ γράφει την ιστορία. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2021, είναι πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Και όλες μαζί σηκώνουν το τρόπαιο στην ψηλότερη κορφή. Πάντα ψηλά παιδιά, πάντα ψηλά ο ελληνικός αθλητισμός, πάντα ψηλά το ελληνικό πόλο, πάντα ψηλά ο Ολυμπιακός. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή, γράφεται ιστορία. Είναι ένας άθλος αυτό που πετυχαίνουν τα κορίτσια, είναι ένας άθλος αυτό που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός. Κόντρα, θα το πω, σε θεούς και δαίμονες. Και όλες μαζί στην πισίνα. Είδαμε μια πολύ ωραία κίνηση από την Αβραμίδη που έφερε την Τσουκαλά. Βεβαίως. Να σηκώσουν μαζί την κόπα, διότι είναι οι δύο μεγαλύτερες στην ομάδα και δεν ξέρουμε πόσες ακόμα ευκαιρίες έχουν να ζήσουν κάτι ανάλογο. Αυτή είναι η μαγεία του ομαδικού αθλητισμού. Τρίτη κούπα για την Χριστίνα Τσουκαλά. Όσες, τρίτη Ευρωλίγκα, όσοι έχει και η Ασημάκη, μια πολύ πολύ μεγάλη αθλήτρια επίσης, που ήταν παρούσα το 2015 στο πρώτο πρωταθλητριό, στην πρώτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Και η αναμνηστική φωτογραφία, τα μετάλλια, η κούπα και τα κορίτσια. Δεν σταματούν τα τρόπαια για αυτή την ομάδα. Δεν σταματούν τα τρόπαια για τον Ολυμπιακό, δεν σταματούν τα τρόπαια για τον πόλο, για τον ελληνικό αθλητισμό, που έχει συνέχεια το Final 8 των ανδρών, έχει Ολυμπιακούς αγώνες. Κύριε, το καλοκαίρι στο Τόκιο και τραγούδια, χαμόγελα, γιορτή. Αυτά είναι, αυτές είναι οι κορυφαίες στιγμές για τον Ολυμπιακό, για την δεύτερη του Ευρωλίγκα.